Ανταρσία, Μάρς. Δεν το έχω συνηθίσει. Είναι Ανταρσία με τοπική συμπόρευση. Να με διορθώνετε για να γίνω καλύτερος. Ανταρσία με τοπική συμπόρευση. Προχωράω στο κατευθείαν στο ερώτημα. 40 χρόνια τώρα έχει ιστορική ευθύνη αυτό το ρεύμα της αριστεράς που πίστεψε και δυστυχώς συνεχίζει να πιστεύει ότι μπορεί η Ευρώπη, γιατί όταν λέμε Ευρώπη εννοούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ τότε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη ως γεωγραφικός χαρακτηρισμός είναι πολύ ευρύτερος. Λοιπόν, που μας οδήγησε σε αυτή την κοινωνική καταστροφή, δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος, που είναι ευρωπαϊκός καπιταλιστικός δρόμος και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης, μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κοινωνική καταστροφή. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που επιβάλλει τα μνημόνια, που επιβάλλει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τη Διαρκή Επιτροπή άλλα 10-20 χρόνια. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έφτιαξε τους φασίστες στην Ουκρανία, να πούμε, και τους αντιδραστικούς που κυβερνούν μάλιστα. Δηλαδή καμιά δημοκρατική ευαισθησία. Και, έχει φτιάξει τον Ευρωστρατό, ο οποίος θα επεμβαίνει όχι μόνο σε εξωτερικές υποθέσεις, αλλά και εντός, άμα μπαίνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμα μπαίνουν σε δοκιμασία και σε απειλή δημόσιες υποδομές, δηλαδή όταν υπάρχει εχθρός λαός. Λοιπόν, με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορείς να κάνεις προκοπή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και στο σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να πάει διαπραγματευτεί με το Σόιμπλε και να κάνει ακόμα και το ελάχιστο ανθρωπιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης, ας πούμε, αν του βάζει τέτοια όρια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο Σόιμπλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε. Αυτό το πλαίσιο που αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το βασικό πολιτικό ζήτημα και εμείς επιδιώκουμε να σπάσει αυτό το πλαίσιο και είναι όρος για ένα κοινωνικοπολιτικό μέτωπο που να είναι αποτελεσματικό μετά τις εκλογές. Είναι όρος, όταν λέμε εμείς εργατική αντιπολίτευση, εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, θα παίξουμε αυτό το ρόλο, όχι μόνοι μας, με ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, εννοούμε να συγκεντρωθούν εκείνες οι δυνάμεις που παλεύουν κατά των μνημονίων και παλεύουν και κατά των ολιγαρχών της ελληνικής πλουτοκρατίας δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα έχουν επιβάλει. Για να πεις ότι θα πάρω, κοιτάξτε, την επαύριο, θέλουν όλοι οι άνεργοι επίδομα. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Θέλουν όλες οι οικογένειες μισθό 13ο. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Δεν μπορεί με 800 ευρώ ένα μισθό να ζήσει μια ολόκληρη οικογένεια ή με μια σύνταξη. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου του κινήματος την επαύριο να διαλυθούν τα ΜΑΤ. Δεν θα κατέβουμε να κάνουμε διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες για να αντιμετωπίσεις τους ακροδεξιούς και τους δεξιούς που θα βαράνε την κατσαρόλα. Θα βαράνε την κατσαρόλα ή να πιέσεις την όποια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με όποια συμμαχία, να πάρεις. Θα κατεβαίνουν τα μάτια και θα χτυπάνε. Θέλω να πω, είναι ορισμένα που είναι άμεσα ζητήματα ελάχιστης κοινωνικής επιβίωσης και δημοκρατικής κατάκτησης δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η έννοια που διαχωριζόμαστε από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπαίνουμε σε καμία ανοχή απέναντι στην λογική ότι διαπραγματεύομαι με τον Σόιμπλε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους δανειστές και όλη την μαφία του τραπεζικού συστήματος.